Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Ξεφύγαμε λίγο, είμαστε 17-18 λεπτά μετά τις 12. Πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με την είδηση ότι εξοφλούνται Δεκέμβριο και Φεβρουάριο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ξεκινάμε την εκπομπή. Να τα βλέπεις αυτά. Βέβαια, είναι και ο Ιανουάριος το οποίο. Δεν έχει Γενάρη, δεν ξέρω. Καλά, μπήκε δώρο. Έχει το δώρο Γενάρης. Όχι, Δεκέμβρη έχει το δώρο. Δεν έχει. Εξοφλούνται Δεκέμβρη και Φλεβάρι. Κάτσε να κάνουμε ένα τηλέφωνο στο διευθυντή του SDN. Και αυτό το ότι. Ιανουάριο δεν έχει κανείς επιταγές αυτά. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος πενθεί. Εντάξει, και μεγάλη το σεβασμό μας για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, πραγματικά. Γράφονται και λέγονται φοβερά πράγματα για τον Γιαννακόπουλο και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία υπερβολή. Δηλαδή, γράφονται αλήθειες, δεν είναι από υποχρέωση και από σεβασμό στη μνήμη ενός ανθρώπου. Πραγματικά μιλάμε ίσως και για τον κορυφαίο παράγοντα σε συλλογικό επίπεδο, ο οποίος έφυγε από την ζωή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει συνέχεια όμως με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που έχει αναλάβει και συνεχίζει και έχει ήδη τα ενία και στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Εμείς όμως είμαστε ΠΑΟΚ 24, δεν ξέρω γιατί ξύλησε τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παύλος ήταν μια οντότητα, φίλε, πολύ σημαντική. Εντάξει, λογικό είναι. Εγώ βλέπα τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού και τρεπόμουν. Εγώ με Παύλο θα έβγαινα, άμα έκανα Ολυμπιακό πρωτοσέλιδο. Δεν έχουν καμία αναφορά. Έχουν, ρε φίλε, ή έχουν λίγο ή δεν έχουν. Εγώ θα έβγαινα με πρωτοσέλιδο. Κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου. Γιατί, φίλε. Βγήκαν οι Παναθηναϊκοί για τον Νταϊφά, για παράδειγμα. Όταν έφυγε. Το φως. Έφυγε ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Σε μια γωνία. Σε ηλικία 89 ετών, πέθανε χθες, όχι πολλά τα λοιπά. Σχεδόν μισό αιώνα δίπλα στο τριφύλι. Συγκίνηση χθες στο ΆΚΑ, συλληπιτήρια από τον Τσίπρα, από τον Βασιλιάδη, την ΚΑΟ Ολυμπιακός. Έχει ένα θέμα, τέλος πάντων. Ο πρωταθλητής που έχει μαζί και γάβρο, έχει και πολλά πράγματα. Ντροπή, ακόμα να στείλει χαρακτήρα από πρωθυπουργός. Α, όχι. Άσχετο είναι αυτό. Για το πόλο του Ολυμπιακού είναι αυτό, έτσι. Δεν πρέπει να υπάρχει λέξη. Μουρίκι, μην μπας στην Προ Ρέκο. Δεν το σπίτι, όχι, ούτε αυτό είναι. Χειροκρότημα σε Μιχάλη Κουντούρη. Ούτε αυτό. Δεν έχει ρε, εσύ. Έχει πόλο. Πήρε Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό. Δεν χωρούσε κάτι για τον. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ αν ήμουν ο διευθυντής του πρωταθλητή, του κόκκινου, για να αλλάξουμε και αφημί να ρίξουμε την τόγκα μας. Γάβρο, γάτα έχει μέσα. Γάβρο, έχει πολύ γάτα, πράγμα. Σκύλο. Ναι. Μανάβι, μπακάλι. Θα είχα κανονικά πρώτη σελίδα μόνο τον Παύλο. Γιατί όπως εύστοχα έγραψε ένας συνάδελφος, ο Παύλος μεγάλωσε και τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Στο μπάσκετ. Είδηση από το χώρο του βόλεϊ. Κουμεντάκης στον Ολυμπιακό. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Παρασκευαΐδης. Ο... Πες το να. Τι είναι. Ο... Πες το να, το κεντρικό. Πελεκούδας. Ο Πελεκούδας στον Παναθηναϊκό, ο Κουμεντάκης στον Ολυμπιακό. Προφανώς. Πάμε για να τους μπερδέψουμε, για να τους τα σπάμε. Πα. Προφανώς δεν τους ήθελε ο ΠΑΟΚ και τους άφησε και έκλεισαν σε άλλες ομάδες. Ή δεν έφτανε στα χρήματα αυτά. Προφανώς δεν έφτανε στα χρήματα αυτά. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα στον χώρο του βολή. Με την ενεργοποίηση Γιαννακόπουλου. Δύσκολα τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, μεταγραφές. Έρχεται ο Σαββίδης να κάνει μεταγραφές. Έτσι γράφω τα ρεπορτάζ. Ναι. Επειδή εμείς δεν είμαστε ρεπόρτερ πλέον, αλλά διασκεδαστές. Ναι. Έτσι εγώ. Πώς το λένε. Κρίνω τον εαυτό μου. Ως διασκεδαστή πλέον, δηλαδή δεν μπορώ να κάτσω να σχολιάσω τέτοια επικαιρότητα. Έρχεται ο Σαββίδης εδώ, ρε γόρι μου. Δεν έχει εκεί που είναι. Mm. Δεν έχει ούτε σήμα τηλεφωνικό, δεν πιάνει καλά. Δεν έχει ίντερνετ. Ωραία.
τα περιστέρια είναι στο τρίγωνο των Βερμούδων, μάλλον είναι στον Πλούτο να πρέπει να είναι. Τα περιστέρια πετάνε με το μήνυμα, ψοφάνε πριν φτάσουν. Περιμένει να δει εδώ σε αυτή τη στιγμή. Πώ το έχει πει και το καλό Φιόν. Για το ίντερνετ τη ΠΑΕΠΑΟΚ, τη συμφωνία έχουνε. Τίποτα, έχει πέσει, έχει πέσει η Google. Δηλαδή, πραγματικά το Skype τη ΠΑΕΠΑΟΚ. Πόσα μεγαμπάιτ ξοδεύουν. Τίποτα, η NASA λιγότερα έχει. Πώς λέγεται στο Valley που είναι η Google που έχει βάση, κλάνουν μέντες όποτε έχει, όποτε έχει Skype ή Valley. 2 εκατομμύρια μεγαμπάιτ. Πραγματικά, άμα χρειαστεί κάποιος να συμμετέχει στο Skype μυστικά και από κάποια παραλία. Τίποτα, φίλε. Τέσσερις μισθοί. Τέσσερις μισθοί ή Μίχελ, όχι μισθοί κάτι άλλο, ναι. Όχι 500 ευρώ. Και περιμένουμε το Σαββίδι για να έχουμε εξελίξει τα μεταγραφικά. Ναι. Δηλαδή, ο Βέρμπουμ που έχει την πρόταση στα χέρια του Πάου και ο Μπαρατσέλο του πάει βόλτα δεξιά και αριστερά, ρε αγόρι μου. Τώρα ήρθε ο Σαββίδι και θα σταματήσει να ξύνεται σε κάποια παραλία και θα πει: αχ, ήρθε ο Ιβάν. Ήρθε ο Ιβάν, πρέπει να απαντήσω. Και άμα του δώσει ο Ιβάν προθεσμία και άμα σκληρύνει. Δεν θα τον αναγκάσει να δηλαδή, πάρει θέση. Να του πει: κοίταξε, αγόρι μου, δηλαδή, μέχρι από αύριο. Από εκεί που πάω, ξέρω εγώ, έχει δώσει μια πρόταση και ο άλλο κάνει βόλτα και το καταλάβει πάω εδώ και 15 μέρες. Ξαφνικά θα ξυπνήσει το πρωί και να πει: α, μέχρι μεθαύριο, άμα δεν απαντήσει, πάμε σε άλλες λύσεις. Κάποια στιγμή θα γίνει. Ενώ σε μια εβδομάδα πρέπει να έχει κλείσει το θέμα αυτό. Γιατί 20 μαζεύεσαι. Θε να κλείσει 25, εντάξει. Όχι, τι λες, αγόρι μου, δεν ξέρει τι θέλει εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Δεν το ξέρει. Ναι. Γιατί εγώ δεν πρέπει να. Θα πάρω ό,τι και ό,τι. Γιατί, ό,τι το καλύτερο ό,τι. Θα πάρω. 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο δίνω ρε Μίτσο, ό,τι και ό,τι. Μια από τι 30 ομάδες στον κόσμο που δίνω τέτοια συμβόλαια είμαι. Τι λες τώρα. Εντάξει, μου για 5 μέρες δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα το πάρει 25. Δεν είναι έτσι, φίλε. Center forward να πάρεις. Καλά, οπωσδήποτε. Αυτό... 20 Ιουνίου. Ναι, ο προπονητής όμως άλλα λέει. Ο προπονητής, φίλε, έχει ακολουθεί τον δρόμο δικό του. Τι δικό του, προπονητής στον Μπάουκεν, τι δικό ναι, του. Δρόμο. Εννοώ ότι δεν είναι αυτός που διαλέγει ονόματα, κάνει δάνεια. Αυτός στο τέλος μιλάει. Στο τέλος λέει αυτόν. Μα ο προπονητής περνάει μήνυμα στον κόσμο και λέει: κοιτάξτε, εσείς και το τύπος και τα λοιπά ενδιαφέρεστε για μεταγραφές. Εγώ ενδιαφέρομαι να μην μου φύγει κανένα παίκτη και να έχω την ίδια ομάδα και να έχω συνέχεια. Και τι πιστεύεις ότι ο προπονητής θα πανηγυρίζει άμα δεν έχει ένα κεντρικό χαφ. Όχι, αλλά και έτσι να ξεκινήσει ικανοποιημένος θα είναι. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως ο κορμός ο περσινός θα παίξει εκτός από μία-δύο αλλαγές. Αλλά αυτές τις μία-δύο αλλαγές τις θέλεις. Όταν τα έλεγε αυτά ο Αναστασιάδης κάποτε για το Πατατούδη, το ξεφωνίζατε όμως. Για ποιο πράγμα, ρε. Ότι δεν θέλω μεταγραφές και αυτά και με τους ίδιους κλπ. Τώρα δεν λέει τίποτα. Εσένα είχε. Ήταν ευχαριστημένο όμω. Ναι, και έλεγε: δεν θέλω μεταγραφέ. Και ο Λουτσέσκου το ίδιο λέει τώρα. Βέβαια, οι υπερβολικέ μεταγραφέ εννοείται ότι είναι λάθο. Αριθμητικά υπερβολικέ. Κρατήστε μου. Μια άρνηση για το Σορνά, π.χ. Κρατήστε μου αυτού που έχω. Κάμπο, Πρίγιοβιτ, Πέλκα. Ποια άλλη ξέρω εγώ είναι λίγο επίφοβη. Και είμαι μια χαρά. Ξεκινάω. Πήραμε και τον Χατζηρή, τον οποίο αποθέωσε. Συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά. Αυτά κλείσαμε στην άμυνα. Ήταν αυτό που μας έλειπε. Το είπε αυτό το πράγμα. Πώς το είπε. Δεν το διάβασα γι' αυτό. Λοιπόν, ακούτε ΠΑΟΚ 24. Το είπε. Πώς θα το διαβάζω, τι είπε. Στη Φόρτσα, η δήλωση. Με το Χατσερίδη. Νομίζω το είπε. Η πρώτη είναι. Έχει δώσει το συγκεκριμένο τελευταίο. Όχι. Στη Ρουμανία μιλάει για γύρω-γύρω για διάφορα. Εδώ μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, τώρα επειδή κάνουμε πλάκα. Ο κάθε Χατσερίδης έχει την ευκαιρία να δείξει αν θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ή όχι. Ο κάθε παίκτη που έρχεται έχει την ευκαιρία να δείξει. Αν θα βοηθήσει, αν μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη σεζόν με τον κορμό του. Ελπίζουμε να μην χαθεί κάποιο του παίκτη κορμού. Υπάρχει το τεράστιο ερωτηματικό τη ετοιμότητα του Πρίγιοβιτς που θα έχει χάσει 15 μέρες ακόμα και αν αποκλειστεί λόγω άδεια. Ακόμα και αν αποκλειστεί η Σερβία μετά τα. Πώς το λένε, στη φάση των ομίλων, δεν έχει περάσει. Το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον Πρίγιοβιτς που θα θέλει να προχωρήσει προφανώς με τη Σερβία. Ο ΠΑΟΚ όντως χρειάζεται έναν φορ για να καλύψει τουλάχιστον τη μία από τις τρεις θέσεις που θα έπρεπε να έχει γιατί είχε δύο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είμαστε σε αναμονή εδώ και καιρό. Είναι μια διαδικασία η οποία όντως είναι εκνευριστική. Αλλά αυτές είναι οι μεταγραφές. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αυτές είναι. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Και όταν κολλάς σε έναν παίκτη που μπορεί να βρει και αλλού προτάσεις. Προφανώς το Χατσαρίδη ήταν πιο εύκολο γιατί δεν ήταν στην ουρά. Μα λέμε και την αλήθεια. Είχε πόσο, 2-3 προτάσεις είχε. Από Καζακστάνη μία. Τουρκία. Και μία Τουρκία. Εντάξει. Είναι από τα θέματα που σε επίπεδο εντυπώσεων και ουσίας
μπορεί να τα χτυπήσει. Ο Πάοκ τον ήθελε και πιο πολύ, φάνηκε αυτό από το ταξίδι στην Ισπανία του Γιουργάκη Σαββίδη και, του βοηθού του. Για να τα λέμε όλα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Περιμένουμε. Ας ελπίσουμε ότι 20 του μηνός θα έχουν τελειώσει η ώρα. Θα έχει έρθει εδώ ο παίκτης, θα έχει υπογράψει, θα έχει περάσει ιατρικά και θα είναι έτοιμος για προετοιμασία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι από την πρώτη μέρα. Γιατί σε ένα group το οποίο είναι δεδομένο και σφιχτό, υπάρχει δυνατότητα ένταξης ενός ή δύο στελεχών σε ένα διάστημα 20-25 ημερών. Καλό θα είναι να τους έχουμε από την αρχή. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που σε αλλάζει στάτους είναι η όμιλη του Champions League. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε για εσωτερική κατανάλωση. Αν ο ΠΑΟΚ διώξει αυτή την κατάρα, τα καταφέρει επιτέλους και μπει σε αυτούς τους ομίλους του Champions League, τότε θα διώξει πολλά κατάλοιπα και αποθυμένα του παρελθόντος. Εδώ πήρε κύπελο στο Άκαρεση τώρα το. Και πήρε διπλό στη Λεωφόρο που ψάχναμε να βρούμε και το τελευταίο ζούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, έκανε ούτε εκτός περιοχής ως Βούρας και η μπάλα έφτασε στην νηστεία. Ναι, απίστευτο. Είναι αλήθεια. Είναι διακοπή στην Γάφδο, μου είπε κάποιος. Αν είναι δυνατόν. Τι ήταν αριστερός και έτσι. Εκεί αυτοί τον έχουν στην Κρήτη, εκεί κάτω τον έχουν λατρέψει τους Βούρα. Λοιπόν, για την απόκτηση του Χατζερίδη στη Φόρτσα, ο Λουτσέσκου. Είναι αλήθεια πως πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πλούσια εμπειρία, ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και μάλιστα έχει χαρακτηριστικά που συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά των υπολείπων αμυντικών μας. Με την προσθήκη του Χατζερίδη, νομίζω ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η αμυντική μας γραμμή. Και πιστεύω ότι ήταν μια μεταγραφή που προσθέτει συνολική ποιότητα της ομάδας. Αποθέωση και του πλάνου και του ποδοσφαιριστή. Και μετά το μήνυμα στον κόσμο για τις μεταγραφές. Αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικές είναι οι μεταγραφές για τον τύπο και τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Όμως, για μένα σημαντική είναι η συνέχεια ενός γκρουπ. Υπ' αυτή την άποψη επιμένω ως πρώτη προτεραιότητα στη διατήρηση με τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές της ομάδας που δουλέψαμε επιτυχημένα για ένα χρόνο. Αν δείτε σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν ομάδες υψηλότερου επίπεδου που επενδύουν ακριβώς σε αυτό, στη σταθερότητα και σε ελάχιστες αλλαγές κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ομοιογένεια και η κατανόηση. Ξεκάθαρο μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκο. Το πιο σημαντικό είναι η συνέχεια και η ομοιογένεια. Όχι μεταγραφές. Ποιος διαφωνεί? Ο τύπος που κάθε μέρα ασχολείται με μεταγραφές. Επειδή και ο κόσμος αυτό θέλει. Εντάξει. Ο προπονητής στέλνει άλλο μήνυμα. Ο προπονητής στέλνει το ποδοσφαιρικό μήνυμα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες του τύπου. Για πωλήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για αγορές, για μεταγραφές. Πωλήσεις εννοώ αν έχεις εφημερίδα. Α, για πωλήσεις. Άμα πεις από την αρχή ότι κοίτα να δεις αδερφέ, δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Και είναι η περίοδος που λόγω παραλίας ψιλοπουλάνε περισσότερο εφημερίδες. Άρα δεν είναι εμπορικό αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, Δημήτρη μου. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα είναι το σωστό ποδοσφαιρικά. Άρα θα πρέπει να κάνουμε πέτρα την καρδιά μας εμείς οι επαγγελματίες, να σεβαστούμε αυτό που λέει ο προπονητής και να πάμε παρακάτω. Αλλά ήδη οι ανάγκες για μεταγραφές αυξήθηκε. Με την μη έλευση Γιαννούλη, π.χ. Ωραία. Και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει. Θα πάρει τώρα πλάγιο ο Μπακ, δεν γίνεται να μην πάρει. Εννοείται ότι θα πάρει, αλλά είμαστε συνένα. Ναι. Και τι πλάγιο ο Μπακ θα πάρει? Λογικά αριστερό. Ναι, εγώ σου λέω θα κρατήσει τον Κίτσιο. Δεξιά υπάρχουν λύσεις, αριστερά δεν υπάρχουν. Ο Κίτσιο παίζει και αριστερά. Το αντίστροφο που θα κάνει με τον Γιαννούλη θα το κάνει με τον Κίτσιο. Δεν μπορεί, δε, αφού ο Γιαννούλη θα δει του χρόνου να πάρει την παίκτη πάνω στο Γιαννούλη. Με ποια λογική πρέπει να βαφτίσει εσύ ο ΠΑΟΚ με όλα τα προτερήματά σου τον Κίτσιο αριστερό μπακ? Από ανάγκη, γιατί? Γιατί δεν έχει παίξει. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, πολλές φορές έχει παίξει. Σιγά ρε, πολλές φορές. Μην με κάνεις τώρα και ψάχνω. Το δυσκολεύεις τώρα το πράγμα. Δεν το δυσκολεύεις, είσαι... και τον Κρέσπο ρε. Με το ζόρι αριστερό μπακ τον Κίτσιο. Το διπλό στην Ξάνθη που άλλαξε το ρου με τον Κρέσπο αριστερό μπακ το πήρες. Τι? Τι γελάς? Δεν έπαιζε ο Βιερίνη εκεί αριστερό μπακ? Ε? Δεν έπαιζε ο Βιερίνη αριστερό μπακ εκεί? Νομίζω. Από εκεί δεν ξεκίνησε. Νομίζω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω με λίγα λόγια, ρε φίλε, ότι χίλιες φορές να πάω με τον Κίτσιο π.χ. από το να πάω να δώσω ένα συμβόλαιο ακόμα στο αριστερό μπακ και του χρόνου τέτοιο καιρό, γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε και ένα χρόνο μπροστά σε αυτήν την ομάδα επιτέλους. Εντάξει. Να φέρω τον Γιαννούλη που είναι καλός παίκτης και για παραγωγικούς λόγους έμεινε στο δεύτερο. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο σκεπτικό υπάρχει. Δεν γίνεται.
Εγώ από αυτά που λέω προπονητής καταλαβαίνω ότι θέλει όσο το δυνατόν λιγότερες επιλογές. Τέλος. Έχουμε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, βεβαίως. Τα ποδοσφαιρικά δεν τα κλείνουμε φυσικά, γιατί έτσι καλώς το θέμα του Σαββατοκύριακου στο ποδόσφαιρο ίσως ήταν και το ντοκιματέρ, το οποίο προβλήθηκε. Ο Κρέσπο ήταν στην Ξάνθη. Σωστός είσαι, λέει ο φίλος. Βασικός. Ναι. Ο άνθρωπος πρέπει να πει μπροστά. Εντάξει, παιδε, τώρα τι να... Λύση ανάγκης και τώρα δεν είναι και καλά. Κρέσπο τώρα, back. Ο Σνάουτσνερ... Ρε αγόρι μου, εννοείται ότι δεν είναι επίπεδου. Εννοείται. Αλλά από τη στιγμή που έχω παίκτη που μπορεί να γίνει top και τον περιμένω του χρόνου, ωραία, δεν μπορώ να πάω να δώσω ένα 500 γιατί είναι κλειστό σε κάποιον για να είναι backup του Βιερίνια. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο οικονομικά. Μου τη δίνει αυτό το πράγμα που λένε όλοι, έλα ρε, εσύ πληρώνεις. Α, τα δώσω στο μπάσκετ, ρε. Δεν θέλω με τα 500 να πάνε στο ποδόσφαιρο για το backup του Βιερίνια. Έχω τον Κίτσιου. Να το δώσω στο μπάσκετ. Το κουμπάλι. Όχι το κουμπάλι. Για να κλειδώσουμε το κουμπάλι. Οποίος... Θα έπινε καφέ τριάδα εσύ, ο Μπίσεσβαρ και ο Κρουμπάλι. Εύκολα. Σβηστάθηκα. Πολλές ώρες. Με το Μπίσεσβαρ και στην κόλαση πάω. Όπως γράφει και ο φίλος ο πρώτος που στέλνει μήνυμα, όλοι οι παίκτες μέσα στην νευρικότητα. Ναι, είναι αλήθεια ότι με την κάμερα αυτά λίγο δυσκολεύονται ακόμα. Και ο Θεός ο Μπίσεσβαρ, I am cool. Τι απίστευτος τύπος είναι αυτός. Δεν υπάρχει ο Μπίσεσβαρ. Τώρα έβλεπα στα story του Μπίσεσβαρ που θάβει τα παιδιά του στην παραλία. Δες. Τα θάβει. Τα θάβει, κάνουν κακά την άμμο. Μάλλον τον κουράσανε. Τι λέει. Δηλώσεις του προπονητή της Αλάνια για τον Τζάλμα. Ναι, τον θέλει πώς και πώς. Αυτό που σου έλεγα τις προάλλες. Κάρω τα χέρια. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε τα θέματά μας ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Επαναλαμβάνουμε μια πρώτη έτσι, είδηση από το βόλι με τον Κουμεντάκη να συμφωνεί με τον Ολυμπιακό. Πρώτη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε ξεκινώντας με το ποδόσφαιρο. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526 για όλα τα θέματα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κουμεντάκη. Δεν είναι πληροφορία αυτά κτλ. Είναι μια ανακοίνωση επίσημη για τον πρώην πλέον ακραίο της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε στο μπάσκετ ότι προπονητής θα είναι ο Πεδουλάκης. Μεγάλη καριέρα, στο Περιστέρι εκεί αναδείχθηκε ο Πεδουλάκης, ο μοναδικός καλαθοσφαιριστής που άλλαξε χέρι με το οποίο σουτάρει. Φοβερά πράγματα για τους νεαρότερους. Εσείς που παίζετε μπάσκετ και βλέπετε μπάσκετ, να ξέρετε ότι υπήρξε κάποτε αθλητής, ο Πεδουλάκης δηλαδή, που άλλαξε χέρι με το οποίο σουτάρει. Φοβερά πράγματα. Πάμε στο ποδόσφαιρο και πάμε στο πιο ιδιαίτερο γεγονός των τελευταίων ημερών. Αυτό που πραγματικά απασχόλησε όλο τον κόσμο, το περίμενε και το είδε, το θαύμασε καλύτερα χθες το βράδυ και βεβαίως μπορεί να το βλέπει και στην συνέχεια, το ντοκιμαντέρ με αφορμή τον τελικό κυπέλου τον φετινό του 2018. Μια πολύ ωραία προσπάθεια, μιλήσαμε και την Παρασκευή με τον σκηνοθέτη, θα μιλήσουμε και σήμερα για όλα όσα είδαμε, για όσα έγιναν. Α, και νομίζω μπορούμε να πάρουμε και πολλές καλές λεπτομέρειες για το παρασκήνιο. Με τον υπεύθυνο τύπου της ομάδας, της ΠΑΕ, τον Παναγιώτη Αρωνιάδη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλά, είναι πληθυντικός ευγενίας, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, δεν είναι. Υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας που να τη σεβόμαστε. Πώς περάσατε χθες το βράδυ? Από τη στιγμή που τελείωσε η ταινία και μετά πάρα πολύ καλά, μέχρι εκείνη την ώρα ήταν το άγχος πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ως ΠΑΟΚ τις τελευταίες δύο μέρες μέχρι να δει ο κόσμος αυτό που είδε, πήγε ανάποδα ό,τι μπορούσε να πάει. Ανάποδα! Ναι, είχαμε διάφορες δυσκολίες, τις ξεπεράσαμε, βγήκε, δεν το κατάλαβε κανείς, το ξέρουμε εμείς, οπότε όλα καλά. Προφανώς οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με το live της υπόθεσης, το ντοκιμαντέρ ήταν έτοιμο. Ναι, ναι, έτοιμο ήταν. Είχαμε διάφορα τεχνικά θέματα πριν. Ευτυχώς δεν μας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της. Προφανώς στις συνδέσεις με τους παίχτες που ήταν ζωντανές.
Ναι, διάφορα τεχνικά συνδέσει με τους παίχτες, το σινεμά, το Cineplex, γιατί είναι ένας κινηματογράφος που δεν είναι φτιαγμένος για να γίνονται τέτοια πράγματα τεχνικά πολύπλοκα. Μπαίνει η ταινία στον προτζέκτορ, παίζει και τελείωσε. Αυτό είχε μια προεργασία περίεργη. Παρακολούθησαν πάρα πολύ και οι άνθρωποι του κινηματογράφου και πήγαν καλά. Για να σε ρωτήσω τώρα, μια και έχεις την καθημερινή επαφή με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ακόμα και χθες. Τους ζητήσατε να είναι σε έναν υπολογιστή, να βγουν ζωντανά από τις διακοπές τους. Τους ζητάτε κάθε μέρα πράγματα στην κάμερα, συνεντεύξεις, πολλές, αρκετές υποχρεώσεις. Τα δέχονται όλοι έτσι απλά και εύκολα ή έχετε και εκείνους τους δύσκολους που ξέρω, βαριούνται, είναι αρνητικοί σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Όχι, θεωρώ και το είπα και χθες ότι είμαστε τυχεροί που δουλεύουμε με αυτά τα παιδιά, που δουλεύουμε με αυτές τις προσωπικότητες. Είναι όλοι πολύ υποστηρικτικοί σε ό,τι και αν κάνουμε. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι ό,τι είναι να γίνει που έχει σχέση με την ομάδα, επειδή η ομάδα προσέχει πάρα πολύ και την εικόνα τους και το τι πρέπει να κάνουν και δεν τους φορτώνουμε με πράγματα που δεν έχουν αξία και νόημα. Ξέρουν λοιπόν ότι όταν τους ζητήσουμε κάτι θα είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν και θα είναι καλό και για εκείνους να το κάνουν. Οπότε είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι και θέλω να εκφράσω και δημόσια τον απόλυτο σεβασμό μου για τον Αντρέ, τον Βιερίνια, ο οποίος είναι απίστευτος επαγγελματίας. Έφυγε την Παρασκευή για διακοπές. Ουσιαστικά είναι δηλαδή οι πρώτες του μέρες από τις λίγες που θα κάνει. Και χθες ήταν όλη την ημέρα σχεδόν μαζί μας να κάνουμε τις δοκιμές, να ξανατσεκάρουμε τη σύνδεση, να ξαναβγεί ζωντανά το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα για να δούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και έπαιρνε και από μόνος του για να δει πώς ακουγόταν, αν ήταν ο ήχος ok, αν έπρεπε να το κάνει από iPad ή από υπολογιστή ή από κινητό, να πάει σε κάποιο χώρο κλειστό. Το ίδιο και ο Δημήτρης, ο Πέλγας, ο οποίος επίσης κάνει διακοπές. Γενικά είναι όλοι πάρα πολύ συνεργάσιμοι και τα παιδιά που στείλανε τα βίντεο, ο Πρίγιοβιτς που είναι με την Εθνική και παιχνίδι. Ναι. Γενικά είναι όλοι πάρα 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 πολύ συνεργάσιμοι. Εντάξει, είτε ως αρχηγός, είτε ως ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνδέσει το όνομά του πολλά χρόνια με τον ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια πρωταγωνιστεί στο ντοκιματέρ. Και επειδή έχεις επαφή μαζί του, είναι πραγματικά πολύ η αμεσότητα με την οποία εκφράζεται, ο τρόπος ξεφεύγει. Έτσι ήταν πάντα ή τώρα τελευταία και αφού έφυγε και πήγε η Γερμανία έχει αλλάξει και είναι τόσο προσιτός, τόσο διαφορετικός στην επικοινωνία? Δεν μπορώ να τον ξέρω για πριν, γιατί δυστυχώς δεν τον είχα γνωρίσει από κοντά πριν φύγει για τη Γερμανία. Ωστόσο από την πρώτη μέρα που γύρισε μέχρι και σήμερα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Πώς το ίδιο. Είναι τελείως ανοιχτός, είναι απόλυτα ακομπλεξάριστος. Έχει την προσωπικότητα να το υποστηρίξει. Είναι κοντά σου, αλλά ξέρεις ότι ήρθε μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν βγάζει ούτε ύφος, ούτε τουπέ, ούτε οτιδήποτε θα μπορούσε να βγάζει κάποιος με τη δική του την καριέρα και τις δικές του τις επιτυχίες. Ναι, βέβαια. Θα πάμε και σε άλλους ποδοσφαιριστές και σε πράγματα τα οποία τα είδαμε ακόμα και εμείς και δεν τα γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ίσως κάποιες συνήθειες της καθημερινότητας. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, γιατί είναι αυτός να μιλήσεις. Ναι, εντάξει. Ναι. Παναγιώτη, όλο αυτό πώς ξεκίνησε για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Είναι προϊόν δουλειάς αρκετών εβδομάδων? Είναι κάτι το οποίο θα το καθιερώσετε από εδώ και πέρα για διάφορα γεγονότα που αφορούν τον ΠΑΟΚ? Είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε πρακτικά τη Δευτέρα πριν από το παιχνίδι. Η πρώτη συνέντευξη ήταν του Αντρέ και από εκεί ξεκίνησαν και μετά τα γυρίσματα, γιατί την προηγούμενη μέρα τα παιδιά είχαν ρεπό μετά το τελευταίο παιχνίδι της Super League με το Βλατανιά. Αλλά η ιδέα ως ιδέα υπήρχε από την αρχή της χρονιάς και από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο κρατούσαμε υλικό. Εντάξει, δεν γίνονταν τα γυρίσματα που έγιναν για το ντοκιμαντέρ, γιατί πλέον είπαμε παίρνουμε την απόφαση και το κάνουμε ταινία. Αλλά και εγώ και όσοι ήμασταν δίπλα στην ομάδα, όποτε είχαμε παιχνίδι ή προπονήσεις ή κάτι ιδιαίτερο, συγκεντρώναμε το υλικό και το κρατούσαμε για να το έχουμε να το εκμεταλλευτούμε
προς το τέλος της χρονιάς, αν αποφασίζαμε να βγάλουμε και ταινία για το, για το πρωτάθλημα, που αυτός ήταν και ο, ο πρώτος στόχος, αναπροσαρμόστηκε λόγω των διάφορων γεγονότων που έγιναν. Από εκεί πέρα για το αν θα το καθιερώσουμε ή όχι, αν βοηθάει η ομάδα και μπορούμε να το, να το κάνουμε, ναι, συνεχώς θέλουμε να κάνουμε πράγματα και συνεχώς θέλουμε να φέρνουμε και τον κόσμο πιο κοντά να γνωρίζει αυτά τα, τα παρασκηνιακά που συμβαίνουν μέσα στην ομάδα, που είναι απόλυτα ρεαλιστικά, για να έρχεται και εκείνος πιο κοντά σε αυτούς τους παίχτες, να τους γνωρίζει καλύτερα και διαφορετικά. Παναγιώτη, έστω και το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, αλλά από ό,τι λες έχει μαζέψει υλικό. Δεν υπάρχει κάτι, ένας τρόπος να, να στηθεί αυτό, έστω και να δούμε την ψυχοσύνθεση ενός ποδοσφαιριστή, ενός γκρουπ που ουσιαστικά χάνει το πρωτάθλημα στα, στα δικαστήρια. Υπάρχει το υλικό. Το υλικό υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή για να, από το, το να έχεις το υλικό είναι το ένα πράγμα. Για να φτάσεις να έχεις ένα αποτέλεσμα όπως το, αυτό που είδαμε χθες, χρειάζονται άλλα 10. Οπότε το υλικό σαν υλικό υπάρχει για αρχιακούς λόγους και για, και για εμάς. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να, να γίνει ταινία, να γίνει κάτι αντίστοιχο. Κατά την άποψή σου, για να υλοποιηθούν τέτοιου είδους ιδέες που είναι πρωτοποριακές για την Ελλάδα, δεν ξέρω στην Ευρώπη τι γίνεται. Πραγματικά, εδώ μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό είναι τα χρήματα, η οικονομική άνεση που υπάρχει, τα ανθρώπινα μυαλά, οι, οι ιδέες, η συνεργασία μέσα στην ομάδα και το πόσο πλέον εκπαιδευμένα είναι όλα τα μέλη της, της ομάδας. Νομίζω όλα παίζουν το ρόλο τους, γιατί αν δεν έχεις τα χρήματα, δεν έχεις την, την δυνατότητα να το κάνεις. Πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Όχι. Αυτό που είδαμε όλοι χθες δεν είναι κάτι το οποίο κόστησε ούτε ένα ευρώ στην ομάδα στο τέλος της ημέρας. Δεν καταλάβαμε. Όλο αυτό που είδαμε. Όλο αυτό που έγινε, όλο αυτό που είδατε χθες, ναι, και η ταινία και η εκδήλωση και τα πάντα, στο τέλος της ημέρας δεν κόστησε ούτε ένα ευρώ στην ομάδα. Και προφανώς θα αποφέρει κάτι έστω και από το YouTube. Γιατί ήδη εγώ είδα 45.000 προβολές πριν από λίγο, αν είδα καλά. Και χωρίς το, και χωρίς το YouTube. Κάτσε, ναι, μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο παραπάνω πώς, δηλαδή δεν ξόδεψε τίποτα ο ΠΑΟΚ ή τα παίρνει πίσω, πώς γίνεται? Τα παίρνει πίσω. Τα παίρνει πίσω. Γενικότερα, μάλιστα, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι χρειάζονται τα χρήματα για να έχεις το όχημα να το ξεκινήσεις, ναι, και αν από εκεί και πέρα μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς και να μην σου κοστίσει τουλάχιστον, γιατί το θέμα μας δεν ήταν να βγάλουμε κέρδος από αυτή την ιστορία και γι' αυτό και το, το βγάλαμε στο YouTube ελεύθερα, γι' αυτό και δεν το βγάλαμε σε αίθουσες να πάρουμε εισιτήρια, γι' αυτό δεν θα το πουλήσουμε στην boutique. Το κάναμε για τον κόσμο. Είναι ένα δώρο της ομάδας προς τον κόσμο για να τον φέρει και, και πιο κοντά, και είναι και, και κάτι που θέλουμε να μείνει ως παρακαταθήκη στην ιστορία της ομάδας. Οι επόμενες γενιές να τη βλέπουν αυτή την ομάδα, να γνωρίζουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές καλύτερα, γιατί μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να τους, να τους δουν. Από εκεί πέρα, είπαμε λοιπόν ότι χρειάζονται τα χρήματα, αλλά χρειάζεται και το να μπορείς να τα αξιοποιήσεις δημιουργικά. Τα χρήματα από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα, ούτε και αν έχεις και ένα δημιουργικό μυαλό μπορεί να κάνει κάτι, αν δεν έχει τα χρήματα. Είναι και τα δύο μαζί, παίζουν το ένα και το άλλο. Ναι, κατανοητό. Τα σχόλια τα θετικά είναι δεκάδες. Είναι, είναι πάρα πολλά στο διαδίκτυο, προσωπικά κλπ. Αρνητικά σχόλια έχεις ακούσει? Σου είπαν κάτι ότι δεν άρεσε ή κάτι έγινε λάθος ή οτιδήποτε? Όχι, δεν έχω ακούσει, αλλά δεν θα το έλεγαν και σε μένα, φαντάζομαι. Αν και τα, γιατί? Τα λάθη τα... Καλά, τελείωσε η χρονιά καλά, έτσι θα σου έλεγα εγώ το. αυτό που λέει ο Σταύρος. Το αποτέλεσμα, το τελικό της χρονιάς παίζει πάντα ρόλο, σε όλα αυτά. Εννοείται. Εάν το, το βγάζαμε το ντοκιμαντέρ και η ομάδα δεν είχε κερδίσει το κύπελο, που για μένα θα το βγάζαμε, αλλά θα ήταν σίγουρα διαφορετικό το περιεχόμενο και η διαχείρισή του, δεν περιμένεις να ακούσεις σχόλια καλά. Περιμένει να ακούσει το κλασικό, το ότι αυτά σας μάρα να φτιάξετε ομάδα. Αλλά... Η ίδια δουλειά, το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα θα έχει εντελώς διαφορετικά σχόλια. Παιδιά, είναι ποδόσφαιρο. Ό,τι ναι, και να κάνεις, ο καλύτερος στον κόσμο να είσαι ή ο χειρότερος, αν η ομάδα κερδίζει γίνεσαι θεός. Και αν η ομάδα δεν κερδίζει είσαι και εσύ ο χειρότερος. Οπότε όλοι κρινόμαστε και όλοι εξαρτώμαστε από το, το τι θα κάνει η ομάδα. Κακά τα ψέματα. Παναγιώτη, είχες πρωτοσταθεί την προσπάθεια που είχε γίνει γενικά για, τα, για το digital κομμάτι της ενημέρωσης του ΠΑΟΚ και τα social media κτλ. Επίσης και το περιοδικό. Κακά τα ψέματα, και αυτό μιλάμε για μια πολύ καλή προσπάθεια, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, ιδεών κτλ. Ποιο είναι το επόμενο βήμα και σε τι φάση βρισκόμαστε πλέον σε αυτά? Δηλαδή, μπορεί να το τεντώσει κι άλλο ή πάει πάω στο συγκεκριμένο κομμάτι, να το πάει παραπέρα?
το καλό στο συγκεκριμένο κομμάτι γενικά στα ψηφιακά είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έχω κάνει αρκετά και ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασα ένα ταβάνι και δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, απλά πρέπει να διατηρήσω αυτά που έχω. Είναι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και οι παροχές και όλα αυτά που μπορείς να κάνεις στα social media, που συνεχώς προκύπτουν πράγματα και ιδέες τα οποία μπορεί και να σου βγουν από το πουθενά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά αύριο να προκύψει κάτι που να μας βοηθήσει να το κάνουμε, να το εκμεταλλευτούμε και να είναι όμορφο. Δεν σταματάμε ποτέ, δεν επαναπαυόμαστε σε οτιδήποτε και συνεχίζουμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι όπως και η ομάδα. Η Ελένη Μπούντου ρωτάει, το να βγει τόσο συνέστημα από τους ποδοσφαιριστές στην ταινία, στο ντοκιματέρ, ήταν εύκολο, ήταν εντελώς αυθόρμητο ή χρειάστηκε κάποιες προσπάθειες? Κάποιο έξτρα πριν, ρε αγόρι. Όχι, όχι. Να εξηγηθεί ότι πρέπει να βγάλουν έναν άλλο εαυτό, να μην είναι έτσι λίγο να το προσέξουν. Όχι, ήταν εντελώς αυθόρμητο. Και οι συνεντεύξεις που έγιναν δεν ήταν με ερωτήσεις για να βγάλουμε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν πες μας αυτό που αισθάνεσαι, πες μας πώς το βλέπεις, πώς προετοιμάζεσαι, τι θέλεις, τι δεν θέλεις, πώς νιώθεις, τι περιμένεις, τίποτα. Δεν ήταν τίποτα στημένο από ό,τι είδα. Και ό,τι συνέστημα τους έβγαινε, απλά εμείς το καταγράφαμε. Ναι. Δεν τους το βγάλαμε εμείς για να το πουλήσουμε. Μιλήσαμε για τον Βιερίνια, για τον Πέλκα. Εδώ ήδη δημιουργείται σύνδεσμος φύλων νοοτροπίας Μπίσεσβαρ. Αυτός είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Το απολαμβάνει πραγματικά ό,τι ζει. Είναι αυτό ακριβώς που είδες. Τη βόλτα στην παιδική χαρά, να είμαι με τη γυναίκα και τα παιδιά, να είμαι χαλαρός. Αυτό είναι ο Ντιέγκο. Να περνάω καλά. Είναι όλοι ξεχωριστοί σαν προσωπικότητα. Ο καθένας έχει στοιχεία. Δηλαδή ο Μπίσεσβαρ έχει αυτή τη χαλαρότητα, την αυθεντική που δεν μπορείς να μη σε κερδίσει. Ο Κρέσπο που δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί δεν φαίνεται πολύ. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, έχει τρομερό χιούμορ, θα σου πετάξει την ατάκα και θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό από το πουθενά. Ο Κάνιας είναι αυτή η τρέλα που βλέπετε. Οι Έλληνες, ο Πέλκας, ο Κουλούρης, ο Λιμνιός, όλα τα παιδιά που κάνουν και πάρα πολύ παρέα μαζί και είναι και διακοπές μαζί, έχουν τη δική τους την τρέλα. Ο Πασχαλάκης επίσης είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι αυτό που έλεγε και χθες στην ταινία, φέρτε το γιατρό. Δηλαδή αυτό είναι. Είναι όλοι. Είναι ένα παζλ το οποίο δένει πάρα πολύ ωραία. Ο Μαλεζάς είναι σοβαρός όμως. Ο Μαλεζάς είναι η φωνή της λογικής, εγώ έτσι. Αυτό λέω. Είναι. Εντάξει. Ισορροπή. Όλοι χρειάζονται. Ναι, ναι. Και η θεότρελη και... Είναι τουλάχιστον απαραίτητος ο Στέλιος σε ό,τι γίνεται. Όταν... Γι' αυτό έχει και την αποδοχή από τους συμπαίκτες τόσο μεγάλη. Στο πλάνο που βλέπουμε από τα αποδυτήρια που δίνουν ένα όρκο νίκης, κρατάει μία εικόνα ο Μαλεζάς. Ναι. Πάντα κρατάνε μία εικόνα που το κάνουν αυτό. Και πάντα το λέει ο αρχηγός και ακόμα και αν δεν παίζει ο Στέλιος είναι στα αποδυτήρια και το λέει εκείνος. Τι λέει, 1-2-4, έχει μείνει αυτό? Ναι, ναι, ναι. Α, δεν είναι 1-2-3, 4 για άλλους λόγους. 4-4-4, πάντα. Μάλιστα. Ο Πασχαλάκης τι έκανε και στα αποδυτήρια που φώναζε τα ονόματα και αυτό είναι μέσα στο τελετουργικό του κάθε αγώνα? Ναι, αυτό είναι μια αγωνιστική τελευταία. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές πριν μπουν στο γήπεδο και στην τελευταία ομιλία στο ξενοδοχείο που έχουν την τακτική ανάλυση, παίρνουν τα μαρκαρίσματά τους, ποιος μαρκάρει ποιον στα στημένα. Και λίγο πριν το παιχνίδι πάντα ο Πασχαλάκης έχει χαρτί και φωνάζει στους συμπαίκτες του ποιος είναι ο αριθμός του αντιπάλου που μαρκάρει στα στημένα. Ναι, ναι. Ωραίο. Σωστό και αυτό. Για τον Λουτσέσκο δεν είπαμε τίποτα. Η ίδιο κλίμα, η ίδια ευκολία στην προσέγγιση... γιατί εδώ τώρα υπόθηκαν πολλά πράγματα τα οποία προβλήθηκαν και στο βίντεο, τα οποία είναι πολύ εσωτερικά, πολύ της ομάδας. Εντελώς αυθόρμητος και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν αυτός που ουσιαστικά μας βοήθησε περισσότερο τον καθένα να το κάνουμε αυτό, γιατί ναι. Είναι ο προπονητής, έχει την ευθύνη, έχει το άγχος ότι πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για να κερδίσει αυτό το τελικό. Και είναι ο πρώτος που μπορεί να σου πει ότι αδερφέ άσε μας, δεν θέλω κανέναν, δεν θέλω καμία κάμερα, δεν θέλω τίποτα, θέλω η ομάδα να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν είχε κανένα θέμα, το μόνο που μας ζήτησε και αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς ήταν ότι δεν θέλω να μπούμε πολύ στο οπτικό πεδίο των παιχτών και να νομίζουν ότι γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά κάνετε. Mm-hmm. Κατά τα άλλα αν είμαστε διακριτικοί
δεν έχω κανένα θέμα να μπείτε στα αποδυτήρια, να μπείτε στην ομιλία, να κάνετε ό,τι θέλετε. Με προσοχή. Παναγιώτη, ρωτάει ένας φίλος εδώ γιατί οι παρουσιάσεις νέων μεταγραφών γίνονται μόνο διαδικτυακά. Προφανώς. Συνάδελφο που είναι. Συνάδελφο, εκνευρισμένο συνάδελφο. Προφανώς γιατί έχετε κέρδος από αυτό, να υποθέσω. Όχι οικονομικό μόνο, αλλά και άνοδο τη κινητικότητα στα social media κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και βέβαια ελέγχετε ότι θα πει ο αθλητής, εντάξει. Υπάρχει μια. Πώς το λένε, είστε σαν την Πράβδα κάτι. Είναι πιο εύκολο και για εκείνο, γιατί όταν έχει ένα καινούριο περιβάλλον, σίγουρα νιώθει όποιος και αν είναι, όσο έμπειρος και αν είναι, νιώθει αμήχανα. Από εκεί πέρα, εντάξει, η εποχή που κάναμε παρουσιάσεις με συνεντεύξεις τύπου και τέτοια, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Επίσης η Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να κάνει παρουσιάσεις όπως κάνουν στην Ισπανία, που φωνάζουν τον κόσμο και πάει 20.000 κόσμος, όποιο και αν έχει πάρει. Τύπου Μπαρσελόνα, δεν ξέρω. Έγινε με τον Μπερμπάτο. Κοίτα, μετά την αίσθηση όταν με κάνετε μια παρουσίαση, ξέρω εγώ, του Λεκαντουρί, θα είχε 20.000 κόσμο. Για άλλους λόγους. Ναι. Ναι, ο Μπερμπάτο ήταν ένα όνομα που μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα και έγινε και ήταν και πετυχημένο. Ναι. Άλλη ερώτηση από φίλαθλο. Πότε θα κυκλοφορήσει και το DVD με το Tumba Magazine προφανώς. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και στο τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε και το περιοδικό που θα έχει δώρο το DVD. Και το DVD δεν θα έχει μόνο την ταινία, θα έχει και διάφορα άλλα αυτά που συζητάμε τώρα, bloopers, παρασκήνια, πράγματα που δεν μπήκαν γιατί το υλικό ήταν άφθονο. Ναι. Και θα τα βάλουμε στο DVD. Μάλιστα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια σε αυτό το επίπεδο, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ εκεί παίρνει το πρωτάθλημα και χωρίς αντίπαλο. Μας κάνετε περήφανο σε αυτό το κομμάτι. Καλή συνέχεια και ξέρω, καλές διακοπές. Προφανώς. Τώρα θέλετε να βγάλουμε το περιοδικό και 20 ξεκινάνε και οι προπονήσεις. Παιδιά, δεν γίνεται, δεν βγαίνει χρονικά. Δεν έχεις διακοπές δηλαδή. Κάποια στιγμή μετά θα βρω και εγώ λίγο χρόνο να φύγω. Μαζί. Βρήκαμε 5 μέρες βρήκαμε με τον Τζομπατζόγλου που θα συζητούσαμε. Συνολικά. Επειδή θα είχε πάλι προκλήσει που πάω γι' αυτό. Ναι, επειδή θα πάμε Champions League ομίλους. Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Παναγιώτη Αρωνιάδη. Ο υπεύθυνο τύπου. Εκπληκτική και... δουλειά στη social media τώρα. Όχι επειδή. Εντάξει, είναι, στο φινάλε είναι και φίλο, είναι 100 χρόνια. Έχουμε δουλέψει μαζί σε πόσα μαγαζιά. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στη social media. Δεν του βλέπει. Στα ίσα του, δεν του βλέπει. Δεν βλέπει κανέναν. Και σε επίπεδο ντοκιμαντέρ και το χθεσινό και όλα. Για το 1-2-4 του Μαλεζά ή του αρχηγού, όποιος είναι στον όρκο νίκης, φίλος γράφει, είναι από την Κερκίδα χρόνια τώρα, το έχουν μάθει και οι παίχτες, το νούμερο πριν το 4 και μετά το 2 δεν υπάρχει στον οπαδό. Ναι, φίλε, εννοείται. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό ξεκίνησε μετά από ένα συγκεκριμένο αγώνα. Το 4-1. Με το ημετικό ποδοσέλιδο Super 4, κοινοκυλές. Όχι, όχι. Ντροπή αυτός που το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ντρέπεται. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ένα πρώτο θέμα για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ξεφύγαμε πολύ, περνάει η ώρα γρήγορα. Πάμε στο διάλειμμα για να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Δύο μεταγραφές ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο Πόλο. Στο Πόλο, για να δούμε. ΠΑΟΚ 24. Στο Πόλο. Ο Νικήτας Κόχυλας και ο Χάρης Χαραλαμπόπουλος. Ο Χάρης είναι το μεγαλύτερο ταλέντα στο Πόλο. Το ξέρεις. Φουνταριστός. Αλήθεια είναι. Γεννημένος 1990. Ταλέντο. Ήταν ταλέντο, φίλε. Φουνταριστός. Έχει αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό. Όλη χώρα ήταν ταλέντο. Στον Παναθηναϊκό, τη Γλυφάδα, το Αργοστόλι, τον Εθνικό και τον Ιδραϊκό. Γιατί τυχείο δεν την έχει. Στοιχείο έχει παίξει. Τώρα αυτά τα λες και τα. Πριν με σοκάρει. Και ο Νικήτας Κόχυλας, διεθνής, γεννημένος το 83. Ναι, πιο μεγάλος. Και το 83 είχα ξεκινήσει να κολυμπάω. Και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και σε Εθνικό. Που ήταν και τελευταία το χρονικά ομάδα. Τους βλέπω να παίζουν πόλο, φίλε, και στην κόντρα επίθεση νομίζω θα πνιγώ εγώ που τους βλέπω. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Δεν υπάρχει. Είναι τη χειρότερη προπόνηση, ώρες ολόκληρες μέσα στο νερό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα βέβαια. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι βόλεϊ. Δεν μπορείς να το κατατάξεις ποτέ σε ένα. Άσε που διαιτής παίζει μεγάλο ρόλο, εσύ. Δεν είναι. Δηλαδή, βλέπεις το πόλο και καταλαβαίνεις ότι όλα αλλάζουν στην αποβολή παίχτη. Την οποία μια δίνει, μια δεν δίνει. Το ξύλο είναι απίστευτο.
Πολύ δύσκολο άθλημα. Πολύ δύσκολο άθλημα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε δύο μεταγραφές στο Πόλο. Στο Βόλεϊ βλέπουμε ότι εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, φεύγουν κάποιοι αθλητές. Θα το δούμε και στην πορεία όπως και στο μπάσκετ. Αφού μιλήσαμε για το ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορείτε να δείτε και στο YouTube, στο κανάλι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να το εξασφαλίσετε και σε DVD με το επόμενο περιοδικό, πάμε στην ομάδα, η οποία ομάδα μείνανε 8, 9, 10 μέρες για να επιστρέψουν όλοι, προφανώς όλοι, σχεδόν όλοι, και να ξεκινήσει η προετοιμασία. Από εδώ πώς δεν διάδειξε κανένα παίκτη ο δικό σου, φίλε. Ναι. Πού. Τελευταίες ημέρες διακοπών για την τεχνική ηγεσία, για τους ποδοσφαιριστές. Αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα στο μήνυμα που πέρασε μέσα από την φόρτσα του Σαββάτου ο Λουτσέσκου για το πόσο μεγάλη σημασία δίνει στη συνέχεια αυτής της ομάδας και στη διατήρηση του ίδιου κορμού. Βεβαίως περιμένει την ενίσχυση, βεβαίως κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει εξακολουθεί να τα θέλει και να τα χρειάζεται, αλλά πάνω απ' όλα είναι η διατήρηση του ίδιου κορμού. Προχθές οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Γιαννούλη στον Ατρόμητο. Μια κίνηση που ξέρω αν ήταν αναμενόμενη ή όχι, αν ήταν στο 50-50, πάντως τελείωσε νωρίς αυτό το θέμα. Ένας φίλος έγραψε ότι θα πάρει τον Κυβρακίδη ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Και ότι είναι σχετικό και ότι παίζει ρόλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Σίγουρα πάντως πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ στα πλάγια μπακ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ξεκάθαρες οι επιλογές οι δεύτερες. Οι πρώτες είναι επιλογές πολύ υψηλού επίπεδου. Εδώ μιλάμε οι άνθρωποι είναι μια ομάδα μόνοι τους. Ο Μάτος και ο Βιερίνια. Και ψάχνουμε τις δεύτερες επιλογές πίσω από αυτούς. Θα ξεκαθαρίσει προφανώς ποιοι θα είναι, αν είναι ο Κίτσιου, τι άλλο θα γίνει στα αριστερά μπακ, όπου προφανώς πρέπει να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Στην άμυνα, αφού τα παίρνουμε αναθέσει, ο Λουτσέσκου είναι πανευτυχής για το πώς έκλεισε η τετράδα των στόπερ και περιμένουμε τον νεαρό, τον πέμπτο, ποιος θα είναι. Στους γκολκίπερ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη με Ρέι, Γλίκο κτλ. Άρα και ο Ζίβκοβιτς περιμένει. Στα χαφ. Δεν είναι και η μοναδική περίπτωση ο Ζίβκοβιτς, πάντως, να ξέρεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάρουν άλλον. Αν τυχόν πάρει ο ΠΑΟΚ goalkeeper. Στα χαφ. Φίλος εδώ ειρωνεύεται τον Μαωρίτσο και τα λοιπά. Άκουσα και νωρίτερα κι άλλο να τον ειρωνεύεται. Μεγάλο λάθος κάνετε για τον Μαωρίτσο. Τεράστιο λάθος. Νομίζω θα είναι σημαντικός του χρόνου. Πολύ πιο σημαντικός από ό,τι πέρσι. Έτσι λέω. Που ήταν ήδη σημαντικός. Έδινε πράγματα στην ομάδα. Έδινε οργάνωση. Έδινε ηρεμία, σιγουριά. Όχι στην αρχή. Στην αρχή είχε κάνει κάτι πουλήματα. Είναι πολύ κομβικός παίκτης. Είναι παίκτης κορμού. Τώρα τι να λέμε. Ψάχνουμε τον παρτενέρ του στο βασικό κορμό. Και εντάξει. Φυσικά είναι μια ανάγκη. Από εκεί πέρα μακάρι ο Κάνιας να παραμείνει και να σταθεροποιηθεί στο επίπεδο με το οποίο τελείωσε τη χρονιά στο τελικό του κυπέλου. Αν μπορεί να γίνει αυτό. Στην επίθεση είναι το κύριο θέμα. Εκεί πλέον υπάρχει και χρονικό ζήτημα. Και στα εξτρέμ είναι, φίλε. Ο Τζάλμα τώρα δεν ανανεώνει, πιέζεται από αυτούς, θέλει να φύγει να πάει να κάνει τριετές. Ο Μάκ έχει φύγει που ήταν εδώ, τέλος πάντων σαν εξτρέμ δεν μπορούσε να προσφέρει. Μολυμιός δεν μπορείς να πεις ότι αποτελεί σταθερά. Οι πιο σταθερές επιλογές στα αριστερά κυρίως είναι ο Μπίσεσβαν με τον Μπέλκα. Ελ Καντουρί, Μιστακίδης, Ενρίκε. Δεν έχει παίξει ο Ελ Καντουρί ποτέ. Θα παίξει. Ναι, αν πάμε σε αυτήν τη λογική, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, όντως ο Ελ Καντουρί δεν έχει. Εδώ θα πάμε στη λογική Κρέσπο στα πλάγια μπάκετ. Δεν πάμε στον Ελ Καντουρί. Εκεί το είδαμε, ρε. Το είδαμε. Εντάξει, δεν ενθουσιαστήκαμε κιόλας. Όχι, η δουλειά έγινε. Για τον Τζάλμα Κάμπος και την Αλάνια Σπορ που το θέμα όσο πάει και σοβαρεύει, ο προπονητής της Αλάνια δεν κρύβεται, κάνει δηλώσεις επίσημα. Θέλουμε τον Τζάλμα Κάμπος που αγωνίζει στον ΠΑΟΚ. Τον θέλουν τζάμπα, βέβαια. Εντάξει. Τον γνωρίζω, τον είχα παίκτη. Θα σου πω μια ιστορία. Ναι. Την περασμένη
τον περασμένο Γενάρη παίξαμε στην Κέρκυρα. Στην Φιλίσυχη και φίλους μας, με τους φίλους μας εκεί πέρα Κέρκυρα. Ωραία. Ο Τζάρμα έχει συμφωνήσει με τη συγκατάθεση του ΠΑΟΚ να πάει στην Αλάνια. Mm-hmm. Και βάζει εκείνα τα δύο τα γκολ, το ένα που πήγαινε για σέντρα και πήγε απέναντι γάμα. Σαν του Βρίζα τα γκολ, ναι, τα τυχαία αυτά. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι κυνηγάς το Βρίζα σε όλα τα επίπεδα. Φίλο του Τζανδάρη. Και του γυρνάει το Ιβάν και λέει δεν πάει πουθενά. Mm-hmm. Θα μείνει εδώ. Η Αλάνια όμως επιμένει. Ναι, γιατί είναι καλός παίχτης, δε φίλε, αλλά δεν πληρώνει. Πληρώνει το όφελος του ΠΑΟΚ είναι τα 800 του συμβολέου. Τον τελευταίο χρόνο συμβολέου, έτσι. Ναι. Το όφελος, αν εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει δυνατότητα να τον καλύψεις έτσι όπως δουλεύεις με λιγότερα λεφτά, οκ. Okay. Αλλά χάνεις μία σταθερά. Μπορεί να βρεις καλύτερο παίκτη από τον Τζάλμα που δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πιο ουσιαστικό. Αλλά στα πρώτα παιχνίδια σίγουρα θα έχεις μία σταθερά λιγότερη. Το θέμα είναι τι γίνεται αν συνεχιστεί η συνεργασία όπως έχει. Κοίτα, ο Τζάλμα, ούτε ανανέωση, ούτε. Εντάξει, τώρα ο Πλάκας είναι πολύ σοβαρό παιδί, δεν έχει δώσει δικαίωμα κανένα. Έχει το ομαδικό πνεύμα, τον αγαπάνε όλοι. Είναι προσωπικότητα, δεν είναι κανένα ζώο. Καλή ώρα. Με αυτό που είχε στη φωτογραφία εκεί. Mm. Ναι. Σίγουρα θα είναι σοβαρός. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε, έχουμε ζήσει δεκάδες περιπτώσεις τέτοιες Δημήτρου με εμείς οι δύο, που παίκτης που δεν έχει διασφαλισμένο το μέλλον του, ειδικά προς το τέλος της καριέρας του, επηρεάζεται και όχι θελημένα. Αυτός ο εσωτερικός πόλεμος μέσα του τον τρώει. Δεν είναι συγκεντρωμένος 100%. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στον ίδιο και στην ομάδα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα, αν δεν ανανεώσεις τον Τζάλμα, που εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τον ανανεώσεις. Εντάξει. Ήδη δηλαδή θα πρέπει σταδιακά να δουλεύεις την αλλαγή αυτή της φουρνιάς στο 32, γιατί αυτή η 32 σε δύο χρόνια θα είναι 34 και στην περίπτωση του Τζάλμα μπορεί να είναι και 39. Θα πρέπει να βρεις μια λύση. Θα πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Γι' αυτό σου λέω ότι αυξάνονται πάντα οι απαιτήσεις μιας χρονιάς. Και ο Κάνιας δεν έχει συμβόλαιο. Το 19 τελειώνει. Ναι. Αλλά ο Κάνιας που θα βρει εκατοστάρια συμβόλαιο. Χωρίς τα μηδενικά θα το βρει, εντάξει. Έχει εκατοστάρια συμβόλαιο, πώς. Και ο Κρέσπο που θα βρει 4-4,5. Ξέρω εγώ. Ο Μπίσεφαρ που θα βρει 8. Σου μιλάω για τους παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Ναι. Οι Τούρκοι εξακολουθούν να παίζουν, να χρησιμοποιούν το όνομα του Πέλκα. Αν και επίσης βέβαια από κάτι κατάρ, κάτι τέτοιο, κάτι είχε. Κάτι είχε. Mm-hmm. Έχουμε κάτι άλλο, ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικό. Εντάξει, κοίτα, θα πρέπει να δούμε που θα κάτσει η Μπίλια μέχρι τις 20 του μηνός. Είναι 9 μέρες. 11 δεν έχουμε. Ναι. Είναι 9 μέρες. Θα πρέπει να έρθει τουλάχιστον ο Φορ, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να είναι εδώ, 20 του μηνός. Έχουμε μια πληροφορία που δεν έχει να κάνει με τον Μπούκι, τον οποίο εγώ επιμένω ότι αν ήθελε ο Πάκο να τον πάρει θα τον είχε πάρει, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Θα δούμε. Κάποια μηνύματα, φίλος γράφει για τον Μακ και την κυρία Μακ, τόσο πολλοί που θέλουν να μείνουν, βλέπω να μειώνουν και τις απαιτήσεις τους. Μόνο και μόνο για να παραμείνουν εδώ τόσο καλά που περνάνε και στη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει τον Μακ με πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που, αφού η Ζενίτ θέλει να τον ξεφορτωθεί. Να τον πουλήσει όμως θέλει η Ζενίτ. Πού θα βρει να τον πουλήσει. Μπορεί να βρει γιατί. Ναι, εντάξει. Και βρήκε στην Κίνα, θα πάει ο Μακ στην Κίνα. Κοίτα, ο Μακ τώρα τον αδικούμε γιατί αδικήθηκε και από τη θέση του. Δεν είναι η θέση του αυτή. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Μακ θα μπορούσε να είναι πιο λειτουργικός άμα έπαιρνε. Για μένα ήταν κομβικό και είναι το παιχνίδι στην έστε σου. Έπρεπε να παίξει την κορυφή εκεί. Mm-hmm. Εκεί αν έμπαινε σε εκείνη τη θέση με τον Πρίγιο Βαρύ να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, τρακέρνουν μεταξύ τους όλοι. Αν μπορούσε εκεί να δώσει τη λύση, ίσως άλλαζε όλη χρονιά. Φίλος γράφει, backup του Μάτος είναι ο Βιερίνια, ο Κρέσπο και ο Λίρατζης. Άλλος φίλος γράφει ότι ο Κόντε είναι ήδη στον ΠΑΟΚ. Είναι μια από τις επιλογές και αυτόν αν θέλουμε τον παίρνουμε αύριο. Και αν φύγει ο Κουλούρης,
θα χρειαστεί και Κόντε. Ε, βέβαια, εννοείται. Δύο παίχτες. Μια ειρωνία για τον Μαωρίτσο και πάλι, τον οποίο δεν ξέρω πώς εδώ ο φίλος χαρακτηρίζει περπατήτσο και που τα έχει δει αυτά, ότι περπατάει και δεν γίνεται με Σάχοφ, και είναι... Σάχοφ παρτενέρ και Κάνιας ένα μάτσο για τα γόνες. Όχι, θέλεις, εννοείται, θέλεις παίκτη εκεί. Δεν μπορείς να βγάζει ο Λουτσέσκου ο Λαγούς από τα, από τα Μανίκια ή Λαγούς από τα Καπέλα ή τέλος πάντων Λαγούς από τα Μανίκια, για να το κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακό. Ναι, είναι, θέλει παίκτη και ο Πάκο. Αν πάει με Σάχοφ Μαουρίτσιο σε παιχνίδι ευρωπαϊκό, θα σταματήσουμε να μετράμε με δύο μέρες μετά. Τον Ιγκλέσιας και τον Μουνάφα δεν μπορούσαμε ακόμα. Θα πατήσει το τηλεκοντρόλ στην αργή κίνηση. Ναι. Για να μην τρέχουμε. Αλλά μόνο για τους άλλους. Ναι. Λοιπόν... Το Σάχοφ είναι ερωτηματικό, φίλε. Αν θα μείνει. Γιατί έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ουκρανία και χρειάζονται Ουκρανούς. Και μπορεί να πληρώσουν γι' αυτό. Αλλά ο Σάχοφ έχει ρόλο. Δηλαδή δεν θα τον άφηνα να φύγει. Αλλά άμα θα πιάνει θέση ξένου και παθαίνει κανένα ξένο, τι κάνεις. Είναι και αυτό μέσα. Ωραία. Αυτά μέχρι στιγμής ποδοσφαιρικά. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Γρήγορα στο διάλειμμα. Μπάσκετ δεν είπαμε τίποτα. Βόλι έχει πολλές εξελίξεις. Και τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Αυτό που σε αυτή την εκπομπή, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστεί και έχει τόσες επιτυχίες και τέτοια πορεία, πηγαίνει 2 παρα 20 για να έχουμε αναφορά στο μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο σαφώς πρέπει να αλλάξει. Το κορυφαίο project στον σύλλογο. Τι? Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, φίλε, λέω 2 παρα 20 πάει και δεν μιλάτε. Για όλα τα αθλήματα. Αλλά είναι νεόπλουτοι που λένε τρέλα. Διάβασε ότι ο Κουρμπάλη παίρνει 100 χιλιάρικα. Το επιβεβαιώνεις? Ναι, πιέσαι το νερό για να μην. Ναι, και πήγα να πνιγώ μόλις το πεις. Είναι 1000 ευρώ κάθε φορά που καταφέρει να πιάσει την μπάλα. 100 το πριμ είναι. 100 της έχει πιάσει, εντάξει. Το πριμ, ναι, το πριμ. Το συζήτησα με τη διοίκηση της ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι. Της ΚΑΕΠΑΟΚ, συγγνώμη. Για τον Κουρμπάλη. Για τον Κουρμπάλη και την κόρα του Χάντμπουλ. Τι το γελάς. Συμφώνησαν. Και ο Γιαννούλης που έχει παίξει Χάντμπουλ μου είπε ότι η κόρα του Χάντμπουλ όταν δίνει την μπάλα δεν μένει στον άλλον. Πρέπει να έχει αυτός δικιά του κόρα για να επηρεαστεί. Στην μπάλα μένει εσύ. Ναι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν μένει στην μπάλα. Τι είναι η κόλα είναι αυτή? Δεν μένει, είναι δική. Και άμα πιάσει ο άλλος την μπάλα, ενώ δεν έχει κόλα, δεν κολλάει. Άρα μπορεί ο Κρουμπάλη να φοράει κόλα handball. Θα παίξεις με τον Άρη και θα σου κάνουν 5 στάσεις. Μέχρι στο κάστε σε πάνε. Τι εννοείς? Άμα βάλεις την κόλα, ναι. 5 στάσεις θα σου κάνει η Καϊάρης. Άμα παίξει και κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ρε, δεν απαγορεύεται, δεν υπάρχει κανόνα. Εντάξει. Μα δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα, τι να κάνω, ρε Δημήτρη. Πάμε όμως να μιλήσουμε σοβαρά. Για την ομάδα η οποία. Δεν μιλούσα σοβαρά αυτή τη στιγμή. Τελείωσε την χρονιά επιτυχημένα όσον αφορά το πρωτάθλημα, που είναι και η τελευταία γεύση και είναι και ο μεγάλος στόχος. Ναι. Ο ένας από τους συνεργάτες. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος άφησε την πλευρά του παίκτη για να πάει από την πλευρά του προπονητή. Και είναι ένα θέμα, μια μετάβαση που παραδοσιακά, όταν συμπληρώνεις μια χρονιά, πάντα συζητάμε για το τι, αν συχάθηκε τελικά τον αθλητή. Εντάξει, ο Κώστα Χαραμπίδης είναι πάντα στη γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Κώστα, πώς είναι τώρα η ζωή? Για λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Σταύρος μιλάει πάντα σοβαρά. Έτσι, μπράβο. Είναι το χαρακτηριστικό του, ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε. Οπότε, αυτά. Έχουμε ως βάση αυτό και συνεχίζουμε να... Σωστά. Οπότε, πώς ήτανε? Πολύ περίεργη χρονιά. Γενικά έτσι τώρα κάνοντας ένα απολογισμό. Mm-hmm. Ήταν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Ξεκινήσαμε από ψυχολογικά εύθραυστα, θα έλεγα, με όλα αυτά που συνέβησαν από το καλοκαίρι και μετά. Νομίζω ότι έχοντας γνώση και οι άνθρωποι της ομάδας και την κατάσταση, εξελίχθηκε μια διαδικασία με κάποιες αλλαγές και κάποια πράγματα που αναγνωρίσαμε στην αρχή ότι δεν πήγαιναν καλά και τελειώσαμε με έναν τρόπο θεωρώ εξαιρετικά καλό για την ομάδα. Από τις 15 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος,
Οι μόνες ομάδες που ηττηθήκαμε ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και θεωρώ ότι πολύ δίκαια καταφέραμε να κατακτήσουμε την τρίτη θέση. Στο προσωπικό σου κομμάτι, η μετάβαση του αθλητή στη θέση του προπονητή. Πλέον νομίζω ότι έχεις μια εικόνα το τι αλλάζει, και γενικά εμένα αυτό που με συγκλονίζει όποτε το συναντάω είναι το πώς αλλάζει το σκεπτικό του πρώην παίκτη και νυν προπονητή σε σχέση με τότε που ήταν παίκτης. Ισχύει αυτό με σένα? Προς το χειρότερο εννοείς, ε? Ναι, εννοείται. Ναι. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σκοτώσει πλήρως τον παίκτη μέσα μου, και το λέω αυτό όχι με κάποια έννοια ότι θέλω να παίξω μπάσκετ, αλλά θέλω ακόμα να έχω την οπτική του παίκτη για την προσέγγιση ενός παιχνιδιού. Και θέλω να το κρατήσω αυτό έτσι ισχυροποιημένα στο μυαλό μου, για να μπορώ να έχω έτσι διπολικά, ας πούμε, να βλέπω έναν αγώνα και να προσπαθώ να αντιλαμβάνω και εκεί την ώρα και ο αθλητής πώς αισθάνεται. Είναι μια μετάβαση που είναι δύσκολη, ελπίζω να μην φτάσω στην κακή της πλευρά έτσι όπως λες, γιατί θεωρώ ότι έχω αρκετές παραστάσεις έτσι για να διαχειρίζομαι και διαπροσωπικά τη σχέση μου με τους ανθρώπους, αλλά και αγωνιστικά. Κώστα, μίλησες για ένα δύσκολο ξεκίνημα και για μια αλλαγή της κατάστασης στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέρα, παιχνίδι, κάποια περίοδος που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις που τη θεωρείς την πιο κομβική για να αλλάξουν όπως το καλύτερο? Ξέρω εγώ, η αλλαγή του Ντίλαρντ, η παρουσία του Γκος ή κάτι άλλο? Η αλήθεια είναι ότι γίνανε πολλές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στην αρχή τουλάχιστον. Θεωρώ κομβικό το σημείο της απόφασης για αλλαγή του Ντίλαρντ, που κατευθείαν άλλαζε και όλη η φιλοσοφία και το σκεπτικό, το αγωνιστικό που θέλαμε να έχουμε στην ομάδα. Και ίσως κατά δεύτερο ήταν κομβικό ο αγώνας που παίξαμε με τον Άρη μέσα στο Παλατάκι, στην αρχή του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν ένα κρίσιμο μάτς και για την συνέχεια τη δική μας, και πολύ περισσότερο έτσι ηθικά για την αθλητική μας ορίμανση, τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα άλλαξαν κάποια πράγματα και αρχίσαμε έτσι να εκτιμούμε διαφορετικά την κατάσταση. Τη συνέχεια τη δική σας εννοείς συνολικά ως τεχνική ηγεσία? Συνολικά εννοώ ως ομάδα. Α, ως ομάδα. Ναι, ως ομάδα. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε καλλιεργηθεί για μένα μια επίπλαστη αίσθηση του τι είναι αυτή η ομάδα, τι πρεσβεύει, τι θέλει να κάνει. Νομίζω ότι έτσι μιλώντας και ανοιχτά πλέον, ότι ακούστηκαν και περιφρονητικά σχόλια για την προσπάθεια αυτής της ομάδας, και αναφορικά και με τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν, που έχουν δείξει το ποιόν τους και την γνώση τους τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι αδικηθήκαμε εν μέρη, αν όχι εξ ολοκλήρου, από την αρχή της χρονιάς, και για μας είναι και μια ηθική επιβράβευση το αποτέλεσμα και το κλείσιμο αυτής της χρονιάς. Πώς ήταν ένας χρόνος δίπλα στον Παπαθεοδόρου? Θέλω να μας πεις το κύριο προτέρημα του προπονητή και του ανθρώπου αν θες, αλλά θέλουμε και ένα μειονέκτημά του. Να μας πεις όλα τα καλά. Μειονέκτημά του. Εγώ διασκεδάζω πάντως με τον Πιντολίκη που τρώνε η αναπληρωματική. Όταν κάνω λάθος η βασική, είναι φίλε, αυτό τι ωραίο είναι. Άμα θες εσύ μπες μετά και κάνε λάθος. Ναι, είναι μια μορφή πίεσης, έτσι. Ναι, όχι, και εγώ αυτό θα έκανα. Στα ίσα, τι να λέω τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι διαχειρίζεις διαφορετικά τα παιδιά που παίζουν και διαφορετικά μιλάς στα παιδιά που κάθονται στον πάγκο, γιατί έχουν μια άλλη εικόνα του αγώνα. Καταρχήν να πω ότι ο coach είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικές γνώσεις για τον μπάσκετ, με πολύ ωραίες ιδέες που θέλει να τις εφαρμόζει, και κατά ένα μεγάλο πλαίσιο νομίζω ότι τις εφήρμοσε και αγωνιστικά. Είναι άνθρωπος που έχει ανοιχτό το μυαλό του, που ακούει ιδέες, μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την περίσταση. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας γενικά του προπονητικού staff ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο αυτή τη χρονιά και οφείλεται κυρίως στον coach. Ο οποίος ως αρνητικό έχει... Ως αρνητικό έχει, Ναι. Ότι αν και σταμάτησε νωρίς τον μπάσκετ ως αθλητής, ναι, πιστεύω ότι κάποιες φορές έτσι
Μπορεί, όχι μπορεί μάλλον, κάποιες φορές λειτουργεί έτσι λίγο πιο αυθόρμητα στο μπάγκο, αλλά αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα του και είναι και στοιχείο που τον χαρακτηρίζει. Άλλοι μπορεί να το βλέπουν αρνητικό, άλλοι μπορεί να το βλέπουν θετικό. Αλλά... Οι ανθρώπινες αντιδράσεις εννοείς, όχι μπασκετικές. Οι ανθρώπινες αντιδράσεις, ναι, έχουμε μάθει λίγο να είμαστε, ξέρετε, λίγο απ' έξω από όλα αυτά, να θέλουμε έναν προπονητή καθώς πρέπει να κάθεται, να χειροκροτάει, να μιλάει κτλ. Για άλλους μπορεί να είναι θετικό αυτό. Αλλά έτσι χτίζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις και πιστέψτε με ότι όταν ένας άνθρωπος λειτουργεί καθημερινά και κάνοντας τόσα ταξίδια, τόσες προπονήσεις με ανθρώπους που συνεργάζεται, μπορεί να τους μιλάει και σε ένα διαφορετικό επίπεδο κάποιες στιγμές που ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται γιατί βλέπει μια εικόνα μόνο. Κώστα, μπορείς να μας περιγράψεις πώς βιώνετε εσείς αυτή την επιτυχία, πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιτυχία του ΠΑΟΚ να τερματίσει τρίτος, να ξεπεράσει ομάδες με πολύ μεγαλύτερο budget, να κάνει play-off αίτητα, αν βγάλεις βέβαια τα μάτια με τον Παναθηναϊκό, με αντιπάλους που ήταν η πιο μεγάλη του. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, είναι κάτι αυτονόητο, γιατί καταλαβαίνεις ότι ίσως φτάνουμε σε ένα σημείο που ο πολλής κόσμος δεν συγκινείται από την τρίτη θέση. Βλέπεις ότι και στο γήπεδο δεν έχει πολύ κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει γι' αυτό, δηλαδή ότι να μην συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ότι οι δύο είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο παντού για οτιδήποτε. Δεν ξέρω πραγματικά. Εμείς δίνουμε το δικό μας αγώνα. Για μας προσπαθούμε κάθε χρόνο να φτάνουμε στο ταβάνι μας και νομίζω ότι φέτος, έτσι όπως έδειξαν τα πράγματα, φτάσαμε στο πικ μας, κατακτώντας την τρίτη θέση. Εντάξει, δεν έχουμε απώλεια επαφή με την πραγματικότητα, γνωρίζουμε τι γίνεται, ούτε θέλω να εξοραίσω καταστάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι για αυτό που πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και αυτό που προσπαθεί να κάνει, φτάνουμε στο όριό μας. Τώρα το κατά πόσο συγκινείται κάποιος ή όχι είναι δικό του θέμα, αλλά απ' την άλλη οφείλω να πω ότι και τόσα χρόνια στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ πριν από τον κύριο Σαββίδη, ναι. Θυμάμαι πολλές φορές το γήπεδο γεμάτο όταν ο ΠΑΟΚ δεν κατακτούσε τίτλους ή όταν δεν είχε τόσες υψηλές βλέψεις όπως έχει αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμος ήταν εκεί πέρα δίπλα. Στήριζε την προσπάθεια. Ναι. Οπότε... Άμα θέλουμε να βρούμε δικολογίες, Κώστα, για να μην στηρίξουμε ένα τμήμα, μπορούμε να βρούμε εκατοντάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα γύρω από τη δομή του αθλήματος, γύρω από τη δομή τέλος πάντων της ίδιας ομάδας και το τι δυνατότητες έχει, αυτό που οφείλετε να κάνετε εσείς είναι να διατηρήσετε την παράδοση του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Εντάξει, και αυτό, αν μη τι άλλο. Είναι και το σημαντικότερο, έτσι, είναι έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Ακριβώς, ακριβώς αυτό νομίζω. Δηλαδή έχουμε ακούσει δικαιολογίες ότι ακόμα και το γήπεδο είναι μακριά από την πόλη και δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, έτσι όπως το είπες ακριβώς. Θεωρώ ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι αν κάποιος θέλει να βρει δικαιολογίες μπορεί να βρει πολλές. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κλαμπ και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Τηρουμένων των αναλογιών νομίζω ότι αφήνουμε το στίγμα μας στον μπασκετικό χώρο. Αν σου πω ότι αυτή ακριβώς η ομάδα που τελείωσε προχθές θα συνεχίσει, θα μπει στο παρκέ τον Αύγουστο όπως ακριβώς είναι, θα είσαι ευχαριστημένος, θα είστε ως τεχνική σειρά ευχαριστημένοι, μπορεί να παίξει και καλύτερα ή χρειάζονται κάποιες αλλαγές για να δούμε κάτι καλύτερο από τον ΠΑΟΚ του χρόνου? Κοίταξε, αν θεωρήσω αυτή τη στιγμή ότι έκανα ένα μίνι απολογισμό, το σχεδιασμό της ομάδας ξεκινάει, αλλά σήμερα προέχει ένα γεύμα που έχουμε με την ομάδα για να κλείσει αυτή η χρονιά. Ναι. Οπότε από την επόμενη μέρα θα καθίσουμε να τα δούμε τα πράγματα. Θεωρώ πολύ σημαντικό οι ομάδες που να μην χτίζονται για ένα ή δύο χρόνια, να υπάρχουν βάσεις για να κρατιέται ένας βασικός κορμός. Πιστεύω ότι ανάλογο σκεπτικό έχει και η ομάδα και... Με αυτό το σκεπτικό θα πορευτούμε και το καλοκαίρι σε σχέση με το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Να παραμείνει δηλαδή όσο πιο μεγάλο ποσοστό του κορμού γίνεται. Έτσι νιώθω ότι χτίζονται έτσι οι ομάδες και δημιουργούνται χαρακτηριστικά ομάδων που αφήνουν το στίγμα τους. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γιατί και ένα μειονέκτημα του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια αυτό, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια για αρκετά παιδιά, μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλούς, έδινε και κάποια υπεραξία στην... Ναι. Διερχόντουσαν παιδιά που παίρνουν υπεραξία και φεύγανε για να κάνουν κάτι καλύτερο στην καριέρα τους, έτσι όπως το είχαν στο μυαλό τους. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι μέσο γι' αυτό, είναι σκοπός. Ο ΠΑΟΚ είναι στόχος.
για έναν αθλητή να παίζει στον ΠΑΟΚ και να αγωνίζεται. Mm-hmm. Και είναι το παλικάρι 35 χρονών που είναι η μίξη του Καρλ Μαλόν με τον Τόνι Κούκοτς. Τι έπαθε ξαφνικά, μας έχει χαζέψει όλους. Για τον Μαργαρίτη αναφέρομαι. Εντάξει, δεν χρειαζόταν το. Ναι, να σου λέω, κατάλαβαν οι υπόλοιποι. Εσύ κατάλαβε. Ο Τόνι Κούκοτς. Ναι, ρε φίλε, συγχωρείτε στου τρίποντα. Κόβει, κάνει, καρφώνει. Τι άλλο να κάνει. Ο Βαγγέλης είναι μια περίπτωση που πρέπει να διερευνηθεί έτσι από όλους και πολύ περισσότερο από μικρότερους αθλητές ηλικιακά εννοώ, για το τι έχει καταφέρει, πώς το έχει καταφέρει και κάτω από ποια επίπονη διαδικασία έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε στην καριέρα του 35 χρονών, μέλος της εθνικής ομάδας, αρχηγός του ΠΑΟ και πρωταγωνιστής. Και πόσα στοιχεία έχει βάλει στο παιχνίδι του Κώστα, δηλαδή δεν γίνεται 35 χρόνια να βάζεις πράγματα στο παιχνίδι σου ακόμα. Ναι, γιατί ξεκινάει από μια πολύ υγιή βάση σκεπτικού που έχει να κάνει με το ότι θυσιάζεται για την ομάδα και δεν χρειάζεται ο Βαγγέλης να βάλει 15 πόντους για να είναι αποδοτικός. Ο Βαγγέλης μόνο η παρουσία του στην πεντάδα σου δίνει πράγματα που ίσως πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν απ' έξω, αλλά πραγματικά είναι ένας πυλώνας για την ομάδα η παρουσία του σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, ότι μπορεί και βάζει και σκοράρει κιόλας και κατανοεί το παιχνίδι και το διαβάζει σε εξωφρενικό βαθμό, τον έχει κάνει αυτό που είναι μέχρι τώρα. Κώστα, φέτος το ελληνικό μπάσκετ έχει γίνει και ειδικά τώρα τελευταία πολύ μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς με τη διαιτησία. Τελικά πώς καταφέρατε και τα ξεπεράσατε? Και μείνατε ψύχρεμοι και μεταδόθηκε αυτό και στην ομάδα και δεν ασχοληθήκατε και τελικά τους κερδίσατε και αυτούς. Ναι. Πιστεύω ότι από κάποιο σημείο και μετά ίσως αφήσαμε στην άκρη όλα τα παρελκόμενα που έχουν να κάνουν με έναν αγώνα οτιδήποτε και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στο σημείο που μας αφορά, στην βελτίωσή μας, στα τακτικά κομμάτια του παιχνιδιού που θα έπρεπε να διορθώσουμε. Και απ' την άλλη πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να σε αδικεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά σε βάθος χρόνου μια προσπάθεια δεν μπορεί να καπελωθεί από τέτοιες τάσεις. Πιστεύω ακριβώς ότι χρονικά μετά τον Φεβρουάριο, έτσι όπως ανέφερα και πριν, mm-hmm. παίξαμε τέτοιο μπάσκετ που δεν δώσαμε το δικαίωμα να λειτουργήσουν έτσι κάποιοι αν θέλανε εναντίον μας. Ναι. Αν καθίσεις ένα τραπέζι με κάποιον επιχειρηματία, μπορείς να τον ψήσεις να επενδύσει 3-3,5 εκατομμύρια στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ? Δεν έχω αυτό το ρόλο εσύ. Καλά τώρα, για ρόλο σε αυτή την πόλη, άστο τώρα, μην το ψάχνουμε Κώστα. Μπορείς να τον ψήσεις. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα... Δεν είσαι εσύ, το ξέρουμε αλλά... ποιος είσαι. Έχεις επιχειρήματα. Έχω πάρα πολλά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος αυτό, για να τα αναλύσω. Αυτό που μπάσκετ μας ακούει κανείς, ξέρω εγώ, γι' αυτό το είπα. Όχι, όχι, έχω πάρα πολλά. Έχω άποψη για το χώρο, είμαι τόσα χρόνια, στην ομάδα. Μπορώ να αντιληφθώ κάποια πράγματα και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί κάποιος που θα ανταποκριθεί σε όλο αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είμαστε βέβαια, γιατί και ο κ. Παθαδούρου μας το είπε, ότι αν μπορούσατε θα ξαναπέζετε το μάτσο με τους Τούρκους, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, το ευρωπαϊκό. Ναι. Είναι το αποθυμένο της χρονιάς. Πραγματικά, ναι. Το καλύτερο μάτσο αυτής της ομάδας, φετινό, όπως το ζήσατε, όπου πραγματικά σας πήγαν όλα τέλεια. Με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Το καλύτερο μάτσο, ναι. Γιατί είναι πολλά τα καλά, πραγματικά. Μπορώ να θυμηθώ τον Ολυμπιακό, μπορώ να θυμηθώ τη σειρά με την ΑΕΚ που παίξαμε πάρα πολύ καλά. Γενικώς νομίζω ότι τα στάνταρ ήταν πολύ υψηλά σε αγωνιστικό επίπεδο στην τελευταία περίοδο του πρωταθλήματος. Παίξαμε σχεδόν με τον τρόπο που θέλαμε και αμυντικά και επιθετικά, αλλά θεωρώ αυτά τα 2-3 παιχνίδια, ναι, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ότι ήταν καθοριστικά. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα, όπως είπες, είναι η τελευταία συγκέντρωση και το τελευταίο γεύμα για μια ομάδα που τόσες ώρες μαζί περάσατε, σε αεροδρόμια, σε γήπεδα, 52 μάτς πόσα παίξατε, σε μια πολύ γεμάτη και ωραία χρονιά, τελικά, που εξελίχθηκε η ομάδα, γιατί αυτό είναι το κύριο, πέρα από το ότι υπήρχε αποτέλεσμα, υπήρχε μια μπασκετική εξέλιξη πάρα πολύ ωραία, και η δική σας επιτυχία είναι αυτό.
Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλά. Ευχαριστούμε. Καλά και συγχαρητήρια. Αυτά με τον Κώστα Χαραλαμπίδη, έναν από τους συνεργάτες του Ηλίου Παθεοδόρου. Έχει... Εμείς πρέπει να κλείσουμε γρήγορα γιατί είναι η παρουσίαση του Πάκο Ερέρα, του νέου προπονητή του Άρη. Προπονητή του Άρη, υπάρχει και 10 ξεκινάει, η εκδήλωση. Αφήσαμε κάποια πράγματα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Κλείνουμε την εκπομπή σε πολύ λίγο σύνδεση για να ακούσουμε τον νέο προπονητή του Άρη.